έχουμε μία συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σούδας, είμαστε σωστά βέβαια, σε μία δράση του Γραφείου Πρασίνου του Δήμου. Ακριβώς. Έγινε λοιπόν στο τέλος του 2022, την τελευταία εβδομάδα. Συμμετείχαν και μικροί μαθητές, δίνοντας έτσι το παρόν και βεβαίως ατενίζοντας το μέλλον με ένα περιβαλλοντικό αίσθημα. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι από αυτή τη δράση που ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι για ακόμα μία φορά Πολιτιστικός Σύλλογος, Δήμος αλλά και οι μαθητές της περιοχής έδωσαν το στίγμα και γέμισαν με πολύ όμορφες εικόνες την πλατεία της Σούδας αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ηλία Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας, να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας με όμορφες χρωματιστές εικόνες, με ένα μοσαϊκό αισιοδοξίας από μια δράση της αρμόδιας αντιδημαρχίας, όπου συμμετέχετε κι εσείς. Βέβαια. Ήταν μια πολύ ευχάριστη δράση που κάναμε με το γυμνάσιο εδώ της Σούδας, με το πράσινο εδώ πέρα, με το Δήμο. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη δράση που μπορέσαμε και δώσαμε χρώμα στην πλατεία μας με πανέμορφα λουλουδάκια. Το ομορφότερο στην υπόθεση ήταν ότι τα παιδιά ανταποκριθήκαν πάρα πολύ όμορφα. Αν δείτε τις φωτογραφίες, όλα τα παιδιά είναι πολύ χαμογελαστά. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η δράση. Μας δόθηκε ευκαιρία να τους πούμε στα παιδιά, να ρωτήσουν τα παιδιά αν θέλουν να το ξανακάνουν και πόσο τους αρέσει. Όλα τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και με αυτόν τον τρόπο και με τη θετική τους ενέργεια και με όλα αυτά που μας λέγανε ότι θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα τέτοια. Έχουμε βρει πολλά σημεία που θέλουμε να κάνουμε φυτέψεις τέτοιες με λουλουδάκια όμορφα. Και έτσι κάθε παιδάκι θα προσπαθήσουμε να φυτέψει ένα δέντρο και να το πάρει, ας το πούμε, δικό του. Να το βαφτίσει, κύριε Φραγκιαδάκη. Να το φροντίζει. Βέβαια, να το υιοθετήσει. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο αυτό, να έχει το κάθε παιδί ένα δέντρο που να το προσέχει. Έχουμε βρει ήδη τα σημεία. Είναι κοντά μας και ο Δήμος και το πράσινο. Και πιστεύω ότι είναι μια όμορφη κίνηση. Κύριε Φραγκιαδάκη, το σημαντικό και μέσα από τις φωτογραφίες που παρακολουθούμε είναι ότι τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε τέτοιες δράσεις. Φόρεσαν δηλαδή τα γάντια, έπιασαν το χώμα, έπιασαν τα λουλούδια. Οπότε είναι κάτι που περνώντας από εκεί σε καθημερινή βάση θα ξέρουν ότι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να ομορφύνει η πόλη τους. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική δράση και πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Δηλαδή να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, να φεύγουν από το σπίτι, από το ίντερνετ, αυτά τα τηλέφωνα που έχουν μπλέξει εκεί πέρα και τα παιχνίδια και να μπαίνουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Ήταν πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι εμείς η χρονιά μας εδώ στο Πολιτιστικό έκλεισε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε μία ξενάγηση με τα παιδιά της ΕΛΕΠΑ, τα πιο μικρούλια παιδιά που έχουν, και είχαμε ενθουσιαστεί γιατί μας φτιάξανε φωτογραφίες και μας δώσανε που ζωγραφίσανε και ήταν και αυτή η δράση με τα λουλούδια, με τα παιδιά που νομίζω έκλεισε το πολύ ευχάριστα η χρονιά μας. Θέλω λίγο να εστιάσουμε. Ξέρετε, υπάρχουν πρωτοβουλίες, υπάρχουν δράσεις, είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Το θέμα είναι να υπάρχει και αυτή, και αυτό το ενδιαφέρον από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, από μικρούς και μεγάλους. Να εστιάσουμε λίγο εκεί. Προσπαθούμε, κάνουμε δράσεις, μας αγκαλιάζει επιτόπου η τοπική κοινωνία εδώ πέρα. Σε αυτή τη δράση τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε την εξής. Έρχονται τα παιδιά στο μουσείο και τους δείχνουμε πώς μπορούν να φτιάξουν ένα χαρταετό με ανακυκλώσιμα υλικά. Με εφημερίδα, με καλάμι, με σπάγκο από λινάρι, που παλιά έβγαζε η περιοχή μας πάρα πολύ λινάρι εδώ πέρα, τώρα πλέον βέβαια το αγοράζουμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε στα παιδιά να φεύγουν από το πλαστικό και να μαθαίνουν και την ανακύκλωση, ότι δεν πετάμε τίποτα και ό,τι έχουμε είναι χρήσιμο. Και βέβαια φτιάχνουν ένα υπέροχο χαρταετό που μεθαύριο θα τους χρησιμεύσει να τον πετάξουν. Μάλιστα.
Τι να πούμε, τι προετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα. Έχουμε βέβαια και την περίοδο της αποκριάς. Έχουμε και τα καρναβάλια εκεί κατά τόπους. Τι να περιμένουμε γενικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Έχουμε, ναι, έχουμε ξεκινήσει και το καρναβάλι για τη δεύτερη Κυριακή. Μπράβο, μπράβο. Ήδη το έχουμε έτσι λίγο στήσει. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και θα ανεβάσουμε και ορισμένες εικόνες από δράσεις με τους χαρταϊτούς. Μάλιστα, λοιπόν. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς.